Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινίου, Σύλλογος Γυναικών Μουροδότης, μέλος ΟΓΙ, Επιτροπές Αγών Φοιτητών Κομωτινίου και Αγροτικός Σύλλογος Νέας Καλλίστης, πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από την εφορία στην Κομωτινή το πρωί της Τρίτης ενάντια στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις σπιτιών και καταθέσεων. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στα πλαίσια διήμερων δράσεων που πραγματοποιούνται πανελλαδικά από εργατικά σωματεία, συλλόγους γυναικών, συλλόγους φοιτητών ενάντια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και στις κατασχέσεις των λαϊκών νοικοκυριών. Δίνουμε το παρόν και δηλώνουμε ότι κανένας δεν είναι μόνος του, κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του στη σημερινή αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να οργανώσει την πάλη του και στους χώρους δουλειάς για όλα τα ζητήματα και που υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς και να μην αφήσουμε κανένα σπίτι λαϊκό νοικοκυριό απροστάτευτο να το πάρουν οι τραπεζίτες.